Συνεχίζομαι, παιδιά, από την θαυμασία πνευματική διαθήκη του Τοβίτ προς το γιο του τον Τοβία. Μετά από την προτροπή της μνήμης του Θεού που αποτελεί θεμελιώδες γνώρισμα του πιστού για να μην αμαρτάνει, ο Τοβίτ συνεχίζει και λέγει: είναι το πέμπτον χωρίον. Δικαιοσύνην ποιη πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και μη πορευθείς τες οδείς της αδικίας. Δηλαδή, σε όλη σου τη ζωή να βαδίζεις τον δρόμο της δικαιοσύνης και να μη βαδίσεις τους δρόμους της αδικίας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προτροπή την οποία κάνει ο Τοβίτ εις τον Τοβία. Πρόκειται για την αρετή της δικαιοσύνης με την στενή και τη συνήθη έννοια του όρου, διότι οι λέξεις δικαιοσύνη στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές εννοεί την αγιότητα. Θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω, γιατί επανέρχεται εις τη λέξη δικαιοσύνη με την έννοια της αρετής, της αγιότητος. Εδώ όμως εννοεί ό,τι και σήμερα λέμε, την έννοια της δικαιοσύνης. Ό,τι λέμε, ό,τι εννοούμε δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, η παιδιά, είναι μία ενέργεια του Θεού, που βέβαια αποκλείει κάθε προσωποληψία. Τι θα πει προσωποληψία? Θα πει να μην λαμβάνω υπόψη πρόσωπα, αν πρόκειται να αποδώσω τη δικαιοσύνη. Να μην πω για κάποιον ότι είναι φίλος μου, είναι συγγενής μου, και να επηρεαστώ εις την απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό βέβαια είναι εις ύψης των βαθμών, εις μέγιστον βαθμών εις των Θεών. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Μάλιστα υπάρχει ένα χωρίο που λέγει ότι το κρίμα του Θεού αρχίζει από του οίκου του Θεού. Όταν δικάζει ο Θεός ή όταν θα δικάσει, δικάζει και θα δικάσει, τότε θα ξεκινήσει να δικάσει από το δικό του τον οίκον, δηλαδή από το δικό του το λαό, από τους δικούς του τους ανθρώπους, για να πάει στους πιο κάτω. Έτσι ο Θεός, παιδιά, δεν είναι προσωπολήπτης, αποδίδει την δικαιοσύνη. Πολλές φορές βέβαια έχουμε την εντύπωση ότι η δικαιοσύνη έρχεται σε αντίφαση με την αγάπη, και μάλιστα εις τον Θεόν, ο οποίος αγάπη εστί, ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Δεν πρέπει βεβαίως να ξεχνούμε ότι είναι και τα δυο ο Θεός, και ότι δεν υπάρχει αντίφαση, ούτε αντίθεση, ούτε σύγκρουση ανάμεσα στις δύο αυτές ενέργειες του Θεού. Ο Θεός είναι απόλυτος αγάπη και απόλυτος δικαιοσύνη. Άλλοτε ενεργεί προβάλλοντας περισσότερο την αγάπη, άλλοτε ενεργεί προβάλλοντας περισσότερο τη δικαιοσύνη. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η περίοδος που περνάμε, πια η μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού, δηλαδή ο χρόνος, ο μεταξύ της πρώτης και δευτέρας του παρουσίας, είναι χρόνος αγάπης, είναι χρόνος Ευαγγελίου. Όταν θα τελειώσει η περίοδος αυτή, τότε θα έρθει και θα προβληθεί η ενέργεια του Θεού που είναι η δικαιοσύνη. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι εις απόλυτων βαθμών όλες αυτές, ας το πούμε κακώς ως έκφραση, αλλά ας το πούμε αρετές του Θεού, ενέργειες του Θεού. Δεν είναι όμως σε αντίφαση.
Έτσι ακριβώς και εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να είμεθα άνθρωποι αγαπώντες και ταυτόχρονα να είμεθα άνθρωποι δίκαιοι. Διότι ούτε μόνη η δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει, ούτε μόνη η αγάπη πρέπει να υπάρχει. Διότι αν υπάρχει μόνη δικαιοσύνη, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αγάπη θα προχωρούσε σε μία αναδυναμία. Και πάλι, αν η δικαιοσύνη υπήρχε χωρίς την αγάπη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προχωρούμε σε μία σκληρότητα. Είναι λοιπόν και τα δυο μαζί. Έτσι η δικαιοσύνη, αφού έτσι είναι στο Θεό, έτσι πρέπει να είναι και στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος πρέπει να είναι δίκαιος για να μπορεί να γνωρίζει τι θα πρέπει να αποδίδει ανά πάσα στιγμή στον καθέναν και σε κάθε περίπτωση. Δίκαιο είναι επί παραδείγματι να φροντίσεις για τους γονείς σου όταν γεράσουν. Και είναι δίκαιο, δεν είναι θέμα αγάπης, είναι πρώτη στα θέμα δικαιοσύνης. Διότι και εκείνοι σου έδωσαν το είναι την ύπαρξη, σε μεγάλωσαν, πόνεσαν, αγρύπνησαν για σένα. Τώρα λοιπόν πρέπει και εσύ να φροντίσεις για αυτούς. Αυτό το πρέπει, ξαναλέγω, δεν είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα δικαιοσύνης. Πώς εμένα οι γονείς μου με μεγάλωσαν, με ανέστησαν, με έκαναν αυτό που με έκαναν, δεν πρέπει λοιπόν και εγώ να φροντίσω τώρα για αυτούς που έχουν γεράσει. Ακόμη δίκαιον είναι να σέβεται κανείς τους διδασκάλους του. Εάν παιδιά δεν υπήρχαν οι διδάσκαλοι, πώς θα μαθαίναμε γράμματα? Έλεγε μέσα σε ένα κλίμα δικαιοσύνης ο Μέγας Αλέξανδρος ότι το ζήν, δηλαδή τη ζωή, την απέκτησε από τους γονείς του, αλλά το εφ ζήν, δηλαδή το να ζει κανείς καλά, το όφιλε εις τον διδάσκαλό του τον Αριστοτέλη. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι θέμα δικαιοσύνης, ότι πρέπει δηλαδή να απονέμουμε τον σεβασμό στους διδασκάλους μας, εν ευρία έννοια διδάσκαλο, όχι του δημοτικού, εν ευρία έννοια και ο πανεπιστημιακός διδάσκαλος, τον σεβασμό μας είναι θέμα δικαιοσύνης. Τώρα καταλαβαίνετε εδώ παιδιά που σήμερα τα παιδιά και οι νέοι δεν αποδίδουν τον σεβασμό εις τους διδασκάλους των το δέλτα κεφαλαίων, δεν αποδίδουν, αλλά μιλούνε πάρα πολύ άσχημα για αυτούς και άλλα πολλά. Δίκιο ακόμη είναι να πληρώνει κανείς τους εργάτες του, διότι σου δούλεψε, θα τον πληρώσει. Μάλιστα επανειλημμένος έρχεται σε αυτό το σημείο η Αγία Γραφή, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Ειδικά για αυτό το σημείο θα μιλήσει ο Τοβίτ λίγο πιο κάτω. Δεν θα το δούμε σήμερα. Ότι παιδί μου, λέγει, να πληρώνεις εκείνους που σου δουλεύουν. Αν σκεφτεί κανένας ότι υπάρχουν τόσοι απατεώνες άνθρωποι, τους εξυπηρετείς, τους κάνεις δουλειά και μετά δεν σε πληρώνουν. Αυτό είναι μία αδικία. Δίκαιο ακόμη, παιδιά, είναι την περιουσία την πατρική και μητρική, τα αδέλφια, να την μοιράσουν σωστά. Σήμερα που είχαμε την παραβολή ως περικοπή ευαγγελική, την παραβολή του πλουσίου, του άφρονος πλουσίου, ξέρετε τι έδωσε αφορμή για να πει ο Κύριος αυτήν την παραβολή? Επήγε κάποιος νεαρός, νεότερος αδελφός, και είπε εις τον Κύριον, Κύριε, λέγει, πέθανε ο πατέρας μας, άφησε περιουσία, και ο αδελφός μου τώρα με αδικεί, ο μεγαλύτερος αδελφός. Και ο Κύριος, αντί να το απαντήσει,
αφού του είπε ποιος με έβαλε εμένα δικαστή να σας μοιράσω την περιουσία σας, είπε στα πλήθη, στους μαθητάς του κτλ. Οράτε, προσέχετε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας, διότι τι καλύπτει την δικαιοσύνη, τι στραβώνει και τυφλώνει την δικαιοσύνη? Μια κακώς νοουμένη συμφεροντολογία, ότι εγώ να πάρω τα πιο πολλά, ή μια πλεονεξία, εγώ να πάρω τα πιο πολλά. Αυτό είναι το πολύ κακό. Ξέρετε τι ιδεώδες είναι το να πούν τα αδέλφια, όσα και να είναι αυτά, να τα μοιράσουμε με πολύ αγάπη και με πολύ ειρήνη ό,τι άφησε ο πατέρας μας, αν υποτεθεί ότι ο πατέρας μας δεν έχει αφήσει διαθήκη. Γιατί αν άφησε διαθήκη, αυτό το έδωσε σε σένα και εκείνο το έδωσε σε μένα. Και πάλι εκεί να μην υπάρξει ζήλια, γιατί εσένα να αφήσει πιο πολλά και σε μένα πιο λίγα. Μην ξεχνάτε ότι μόνο τα χρήματα μοιράζονται στα ίσα μέρη, αλλά δεν μοιράζονται όμως τα αντικείμενα. Όταν επί παραδείγματι υπάρχουν, ξέρω εγώ, κάποια σπίτια, το ένα μπορεί να είναι καλύτερο από το άλλο, ή διαμερίσματα, το ένα καλύτερο από το άλλο, ή ένα βόδι. Πώς το μοιράσουμε τώρα το βόδι, το κόψουμε σε πόσα κομμάτια? Υπάρχει ένα πρόβλημα, θυμάμαι, ήταν στην άλγεβρα, αν το, καλά το θυμάμαι, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα στα βιβλία σας, μάλλον δεν θα υπάρχει, που έπρεπε να μοιραστεί ένα βόδι ή κάποια βόδια σε κάποια παιδιά που δεν έπεφτα ακριβά. Και τότε βρήκε το τέχνασμα αυτός ο κάποιος που θα μοίραζε και έβαλε το δικό του το βόδι, έκανε τη μοιρασιά, μετά περίσευε ένα βόδι. Τώρα πως έγινε, ήταν πρόβλημα της αλγέβρας, οι παλαιοί θα το θυμώνται που με ακούνε γύρω γύρω, και έπαιρνε πάλι πίσω το βόδι. Όπως και αν έχει το πράγμα, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν χωρίζονται ακριβώς. Θα πρέπει τώρα να μαλώνουμε? Θα πρέπει σαν αδέλφια να μιλάμε καλημέρα σε όλη μας τη ζωή μέχρι το θάνατό μας? Το θέλει ο Θεός αυτό? Γι' αυτό λοιπόν εδώ τώρα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Προσέξτε, η δικαιοσύνη εν αγάπη, και όπως και η αγάπη εν δικαιοσύνη. Δεν θα μπορέσω ποτέ να αποδώσω δικαιοσύνη εάν δεν έχω αγάπη. Βλέπετε ότι όχι μόνο δεν είναι αντιφατικές ενέργειες του Θεού, αλλά είναι και αλληλοσυμπληρούσες. Η μια την άλλη, η μια συμπληρώνει την άλλη. Έτσι, αν αγαπώ τα αδέλφια μου, θα πω να γίνει διανομή από τον μεγαλύτερον, αν εγώ δεν είμαι μεγάλος. Και ό,τι γίνει, όπως μοιραστούν, όπως φανεί καλό, ό,τι μου δώσουν, θα πω ευχαριστώ. Τελείως. Αλλά εκείνος που κάνει τη διανομή, και να πάω σε ένα πολύ πολύ μικρό πράγμα, κάποιος κάνει τη διανομή από τα αδέλφια στο τραπέζι επάνω μιας τούρτας. Προσέξτε τι είπα, μιας τούρτας, ενός γλυκού. Τώρα, τι θα βάλει στο πιάτο του αυτός, αν είναι σωστός και δίκαιος και να μην προκαλέσει ενδεχομένως ένα σχολιασμό ή και ένα λογισμό? Θα πρέπει στο πιάτο το δικό του να βάλει μικρότερη μερίδα από ό,τι θα έβαζε εις τους άλλους. Πότε? Όταν κανείς κληθεί να μοιράσει. Όταν το κάνει αυτό, πρόβλημα θα προκύψει? Ποτέ. Βλέπετε ότι πρέπει λοιπόν να αποδίδουμε πάντοτε την δικαιοσύνη, το σωστό, να μην υπάρξει ποτέ θέμα αντιδικίας. Και γενικά πρέπει να έχουμε το σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους, διότι όπως εσύ απαιτείς κατά δικαιοσύνη να σου αποδοθεί σεβασμός, έτσι και εσύ πρέπει να αποδώσεις σεβασμό σε εκείνους οι οποίοι είναι γύρω σου. Τούτο, ξαναλέγω, κατά δικαιοσύνη. Ένας λαός χωρίς δικαιοσύνη είναι άνομος.
Και η δικία, η αδικία δεν είναι παρά στην έλλειψη σεβασμού στους νόμους και τους πολίτες, και τότε σε αυτό το λαό υπάρχει η αναρχία και η ανασφάλεια. Έτσι ξεφυτρώνουν αυτά τα ζυζάνια όταν δεν υπάρχει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να παρασύρεται, σας το είπα και πιο μπροστά, από την συμπάθεια, όχι την αγάπη, την συμπάθεια, γιατί τότε πέφτει εις την προσωποληψία, ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον συμπαθώ αλλά δεν συμπαθώ τον άλλον, και αν πρέπει τώρα να τους μοιράσω κάτι θα δώσω κάτι περισσότερο σε εκείνον τον οποίον συμπαθώ και λιγότερο σε εκείνον τον οποίον λιγότερο συμπαθώ. Η δικαιοσύνη, παιδιά, είναι μια δύσκολη αρετή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αρετή, γιατί πρέπει να παραβλέπει τις κλίσεις, τις αποκλίσεις της καρδιάς, αλλά και των παθών και των συμφερόντων και της ιδιοτελείας. Πρέπει να σταθεί πιο πάνω από όλα αυτά για να μπορεί να εκφραστεί η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι μία αρετή ισόβιος. Αν κάποτε γίνετε γονείς, εκείνα που θα δώσετε στα παιδιά σας θα είναι κατά δικαιοσύνη. Από τη μόρφωση μέχρι την περιουσία. Οτιδήποτε. Αν οι γονείς σας αυτή τη στιγμή δεν σας δώσουν εκείνο που θα θέλατε κατά δικαιοσύνη, μόρφωση ή περιουσία, δεν πειράζει. Οι άνθρωποι τόσο καταλάβαιναν, τόσο μπορούσαν, τόσο ένιωθαν. Αν και εκείνοι στην εποχή τους άκουγαν κατηχητικά μαθήματα όπως ακούτε εσείς, δεν θα μπορούσαν και εκείνοι να είναι καλλιεργημένοι. Ποτέ λοιπόν μην κακίσουμε, εμείς τι μπορούμε να είμεθα. Όχι ο άλλος αν είναι λίγο ή πολύ άδικος, εμείς τι πρέπει να είμεθα, να είμεθα άνθρωποι δίκαιοι. Και τέλος, θα ήθελα να σας έλεγα ότι από τις 10 εντολές που υπάρχουν, και δεν είναι παρά μία επιτομή όλων των εντολών της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και της Καινής Διαθήκης, μην ξεχνάτε ότι ο δεκάλογος των εντολών δεν είναι ένας δεκάλογος που έχει πέσει σε αχριστία επειδή εδόθη στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν ο Κύριος μίλησε για τις εντολές, συνεπλήρωσε, τις έκανε τελειότερες ακόμα. Δεν καταργούνται, εκείνο που καταργείται είναι ο τελετουργικός νόμος, οι θυσίες των ζώων κτλ. Η δικαίωση από τις θυσίες του νόμου, του τελετουργικού κλπ. Λοιπόν, οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται στο Θεό και οι 6 τελευταίες αναφέρονται στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Θα πρέπει να είμαι θα δίκαιοι και απέναντι στο Θεό. Όταν επί παραδείγματι μας δίνει τόσα αγαθά ο Θεός, δεν πρέπει εμείς να τον σεβόμεθα, να τον τιμούμε, να τον λατρεύουμε. Όταν πηγαίνουμε να λειτουργηθούμε, δεν υποβάλλουμε στο Θεό σε κάποια, θα λέγαμε, υποχρέωση. Έτσι, τι παράξενο πράγμα το νομίζω με αυτό. Όχι, παιδιά, εμείς έχουμε ανάγκη και αν το θέλετε πηγαίνουμε να αποδώσουμε και την δικαιοσύνη μας στον Θεό, να τον λατρεύσουμε. Γιατί τι είναι η Θεία Λειτουργία? Δεν είναι λατρεία του Θεού, η κατεξοχή λατρεία του Θεού. Εφόσον λοιπόν ο Θεός μας έχει δώσει τόσα αγαθά, οφείλουμε να, ακούσατε τι είπα, οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε, οφείλουμε να τον λατρεύσουμε. Αυτό το οφείλουμε είναι στο χώρο της δικαιοσύνης. Δίκαιο δεν ήταν να γυρίσει ο ένας από τους 10 λεπρούς και να πει το ευχαριστώ του εις τον Κύριον? Δίκαιο δεν ήταν? Λοιπόν, και οι 6 τελευταίες εντολές το ίδιο. Όταν λέγει ου κλέψεις, δεν είναι θέμα δικαιοσύνης? Διότι
όταν κλέψεις τον άλλον, τον αδικείς. Όταν λέει ουμιχεύσεις, μην επιθυμείς τα πράγματα τα ξένα του αλουνού. Δεν είναι θέμα δικαιοσύνης που πρέπει πολύ να προσέξουμε. Άρα, βλέπετε ότι αν κανείς δεν έχει την δικαιοσύνη, το αίσθημα της αρετής της δικαιοσύνης δεν μπορεί να εφαρμόσει ακόμα και τις εντολές. Ούτε τις τέσσερις πρώτες στο Θεό, ούτε τις έξι τελευταίες των πλησίων του. Να γιατί σας είπα ότι θεμελιώδης αρετή είναι η δικαιοσύνη. Και λέγει τώρα ο Τοβίτ στον Τοβία, δικαιοσύνην ποιη να κάνεις, δηλαδή πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και μη πορευθείς τες οδείς της αδικίας, και μη πορευθείς στους δρόμους της αδικίας. Αλλά προχωρεί όμως και λέγει ακόμη ένα σημείο, όχι πια θέμα δικαιοσύνης, αν και θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη, αλλά τώρα εν ευρία ενία. Διότι ποιούντος σου την αλήθειαν, ευωδίε έσονται εν της έργη σου, και πάση της ποιούσι την δικαιοσύνη. Διότι λέγει, όταν κάνεις την αλήθειαν, θα το δούμε αυτό, για σένα θα υπάρχει ευόδοσης. Πού? Στα έργα σου και σε όλους εκείνους οι οποίοι κάνουν την δικαιοσύνη. Δηλαδή, ακούστε, κάνουν, ποιό δικαιοσύνη, έχει σημασία. Δηλαδή την αγιότητα. Τώρα, η λέξη εδώ δικαιοσύνη δεν έχει την έννοια της δικαιοσύνης καθεαυτήν, αλλά έχει την έννοια της αγιότητας. Για να το δούμε. Καταρχάς εκείνο το ποιούντος σου την αλήθεια. Ποιώ την αλήθεια. Δεν είναι η διατύπωση λέγω την αλήθεια, αλλά ποιώ την αλήθεια. Εκφράζει την πράξη των αγιογραφικών αληθιών. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάρα πολύ πυκνή χρήση κάνει της εκφράσεως οποιών την αλήθεια. Εμείς οι Έλληνες θα λέγαμε ο λέγον την αλήθεια, διότι θεωρούμε την αλήθεια ένα προϊόν της διανοίας. Και συνεπώς θα πρέπει να λέγω την αλήθεια. Εδώ στην εβραϊκή φιλολογία ποιώ την αλήθεια θα πει πράττω την αλήθεια. Συνεπώς πρόκειται περί πράξεως. Αυτό για να το γνωρίζετε. Ακόμη εκείνο που λέγει να κάνεις την αλήθεια, δηλαδή να έχεις σαν πράξη σου το αληθινό, ότι θα έχεις ευωδίες, το βο με όμικρον. Θα πει εφ, είναι το εψιλον ύψιλον, εφ, που θα πει καλός, και οδός, δηλαδή θα σου βγαίνουν σε καλό. Θα έχεις ευόδοση. Το λέμε και στη γλώσσα μας, στην ελληνική. Ευόδοση. Μας θυμίζει την εντολή που λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή να ευσυγέννητε κλπ. Για να σου βγει σε καλό. Να σου γίνεται πάντα κάτι καλό. Εγώ θυμάμαι που έλεγε η μητέρα μου την εξής ευχή, την οποία λένε οι μητέρες, δεν ξέρω όλες, πάντως τη λένε την ευχή αυτή, όταν κατά κάποιον τρόπο την ευχαριστούσα τη μητέρα μου, της έκανε εκείνο που ήθελε, τότε μου έλεγε, παιδί μου, να πιάνεις χώμα και να γίνεται μάλαμα. Είναι της του λαού μας αυτή η παροιμία. Δηλαδή, όλα να σου πηγαίνουν πολύ καλά. Είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα, πολύ σπουδαίο. Ή να ευσυγέννητε, για να έχεις, λέγει, ευωδίες, ξαναλέγω με όμικρον, που θα πει όλα να σου πηγαίνουν καλά. Βέβαια, πράγματι, το αποτέλεσμα της τηρήσεως των εντολών δεν είναι παρά η ευόδοσης, τόσο
των πνευματικών πραγμάτων όσο και των υλικών. Πηγαίνουμε καλά και έχουμε προκοπή και στα πνευματικά μας και στα υλικά μας πράγματα. Έτσι βλέπει κανένας όταν ο Ιωσήφ πουλήθηκε εις τον Πετεφρή, εκείνον των αυλικών του Φαραώ, να του λέγει ότι παιδί μου, από τον καιρό που σ' αγόρασα, και ξέρετε τότε ο Ιωσήφ ήταν 18 ετών, ήταν στην ηλικία πολλών από σας, ότι όλα στο σπίτι μου είναι ευλογημένα. Ακούστε το αρχαίο κείμενο, είναι από το 31ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Και ήν Κύριος με τα Ιωσήφ, και ήταν ο Κύριος μαζί με τον Ιωσήφ. Επολύθη ο Ιωσήφ, αλλά ο Κύριος δεν τον χωρίστηκε, γιατί τηρούσε τις εντολές του Θεού ο Ιωσήφ. Και ακόμη ξέρετε, δεν υπήρχε ο Δεκάλογος. Ο Δεκάλογος δόθηκε ύστερα από 450 περίπου χρόνια. Και ειν αμήρ επιτυγχάνων, ήταν άνδρας νέος, ακούστε αυτό, επιτυγχάνων, πετυχημένος. Ήδη δε ο Κύριος αυτού, ότι ο Κύριος είναι μετ' αυτού. Εγνώριζε, λέγει το αφεντικό του, ότι ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ, και όσα εάν ποιεί, ο Κύριος ευωδεί εν τες χερσίν αυτού. Και ό,τι κάνει, ο Κύριος το ευωδώνει στα χέρια του Ιωσήφ. Και ευλόγησεν Κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου δια Ιωσήφ. Χάρη του Ιωσήφ, ο Θεός ευλόγησε το σπιτικό του Πετεφρή. Και γεννήθη μένανή από το γίγνομε. Και γεννήθη ευλογία Κυρίου εν πάση της υπάρχουσιν αυτό εν το οίκο και εν το αγρό αυτού. Ό,τι είχε και δεν είχε ο Πετεφρής ή στο σπίτι του ή στα χωράφια του, όλα είχαν ευλογία. Γιατί? Γιατί είχε έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι του που έλεγε το Ιωσήφ, μαζί με τον οποίον ήταν ο Κύριος. Σας συγκινεί εκείνο το ανήρ επιτυγχάνων, άνδρας που επιτυγχάνει? Ποιος δεν θα ήθελε να είναι ο άνθρωπος που πετυχαίνει στη ζωή του, ο λεγόμενος πετυχημένος άνθρωπος, και πετυχημένος, σωστά πετυχημένος. Εγώ θα ήθελα να σας έλεγα να το ζηλέψετε αυτό. Αν θέλετε να γίνετε πετυχημένοι άνθρωποι, τηρείτε τις εντολές του Θεού και έχετε τον φόβο του Θεού, και τον οποίον φόβο του Θεού ήδη σε τρία θέματα μας έχουμε μιλήσει. Το ίδιο αποτέλεσμα συμβαίνει και πάση της ποιούση την δικαιοσύνη. Δηλαδή σε όλους εκείνους οι οποίοι πράττουν ή μετέρχονται καλύτερα την αγιότητα. Όχι τώρα δικαιοσύνη με τη στενή σημασία, αλλά με την ευρεία που θα πει αγιότητα. Και αγιότητα, όταν λέμε, εννοούμε αρνητικά, να αποφεύγει κανείς την αμαρτία. Θετικά, να τηρεί τις εντολές. Φερειπίν, ου κλέψεις, είναι αρνητική αγιότητα. Δηλαδή η αρνητική πλευρά της αγιότητας. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι η θετική πλευρά της αγιότητας. Γιατί ο Θεός λέγει, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Να γίνεστε, λέγει, Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Και ή ο λόγος εκείνος του Κυρίου, έσεστε ουν ημείς τέλειοι, ως προπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Τέλειοι κατ' άνθρωπον όσο του δυνατόν, όπως και ο πατέρας σας είναι τέλειος. Και όμως ο κόσμος και ο διάβολος, παιδιά, έχουν γελιοποιήσει την αγιότητα και λένε, α, θέλεις Άγιος να γίνεις? Ναι, είναι εντολή του Θεού να γίνομαι Άγιοι. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτόν ελέγει το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Και στην προς Εβραίους θα πει, διώκετε τον αγιασμόν, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Να επιδιώκετε, λέει, τον αγιασμόν, χωρίς τον οποίον κανείς δεν θα μπορέσει να δει τον Κύριον. Ώστε λοιπόν, εδώ
θα πρέπει να πράττω με την αλήθεια, ως πράξης η αλήθεια, που είναι η τήρηση των εντολών, και θα πρέπει να επιζητούμε και να διώκουμε, να επιδιώκουμε την αγιότητα, τη δικαιοσύνη που λέγει εδώ, την αγιότητα, για να μπορέσουμε να ειδούμε το πρόσωπο του Θεού. Θα ήθελα να σας ερωτήσω, δεν είναι ωραίες συμβουλές αυτές που δίνει ο Τοβίτ στον Τοβία? Δεν τις δίνει μόνο στον Τοβίτ, Τοβία, τις δίνει και σε όλους εμάς, ώστε